Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Προσωπικότητες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε ένα άνθρωπο με, πώς να σας το πω τώρα, που έχει κάνει πολλά πράγματα για άλλους ανθρώπους. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Κυρία Τίνα Παύλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι κλινική διευθύντρια θεραπευτικού προγράμματος της Αγίας Σκέπης. Θα το διαβάσω για να το πω σωστά. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Προσωπικότητες. Είμαι σίγουρος ότι θα πούμε ωραία πράγματα και απόψε, πράγματα τα οποία βγαίνουν από την ψυχή μας, γιατί βοηθάτε τον κόσμο και αυτό έχει σημασία. Αλλάζετε την καθημερινότητα του κόσμου προς το καλύτερο. Και αλλάζετε ζωές και θα τα δούμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Να γνωρίσουμε έτσι λίγο την Τίνα, ποια είναι. Έχει σπουδάσει στην Αμερική. Σπούδασα ψυχολογία στην Αμερική, με μεταπτυχιακό στην οικογενειακή θεραπεία. Εξειδικεύτηκα τότε στις εξαρτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι στο πρώτο μάθημα που έκανα απεξάρτησης, ο καθηγητής που είχα, ένας Αφρικανός τότε, μπήκε στην τάξη και είπε: «Εσείς είσαστε οι πιο έξυπνοι του τμήματος, γιατί επιλέξετε έναν κλάδο που όπου πάτε στον κόσμο θα έχετε δουλειά». Και θυμάμαι τότε που σκεφτόμουν. Θλιβερό φυσικά. Πολύ. Θλιβερό. Σκεφτόμουν τότε, άραγε και στην Κύπρο κάποια στιγμή θα υπάρχει αναγκαιότητα. Όταν επέστρεψα και επέστρεψα συγκεκριμένα για την Αγία Σκέπη, ακόμα και στην Κύπρο υπήρχε μια δυσπιστία κατά πόσον υπήρχε η αναγκαιότητα ενός κλειστού μακροχρόνιου προγράμματος απεξάρτησης που θα βοηθούσε μακροχρόνιους χρήστες ουσιών. Ακόμα και από συναδέλφους μου έλεγαν, θυμάμαι, ότι μα ποιος θα εξυπηρέτησει, δεν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο. 19 Μαΐου το 1999 ανοίξαμε τις πόρτες μας και δεχτήκαμε τα πρώτα 4 άτομα. Ένας από αυτούς. Πώς ήρθαν αυτά τα άτομα, με συγχωρείς που διακόπτω. Τότε ήταν παραπομπές, η μία από την αστυνομία και οι τρεις από οικογένειες. Μάλιστα. Που ήθελαν να τους δικούς να βοηθήσουν τους δικούς τους. Ένας από αυτούς τους τέσσερις ήταν Κύπριος, ενδοφλέβιος χρήστης ηρωίνης, τότε 23 χρόνια. Μάλιστα. Ήταν έτοιμος όμως να έρθει για να αλλάξει, γιατί όπως λέμε και γενικά δεν είσαι εσύ έτοιμος να αλλάξεις, ό,τι βοήθεια και σου δώσει κάποιος. Να πω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι όντως ένα σημείο που πολλοί κόσμος δεν είναι ξεκάθαρος. Κανένας εξαρτημένος στις ουσίες δεν θα είναι ποτέ έτοιμος με την κλασική έννοια. Τα κίνητρα που οδηγούν κάποιος σε θεραπεία είναι η αστυνομία, υπόθεση στο δικαστήριο, πιθανή φυλάκιση, σοβαρό θέμα υγείας ή εκδίωξη από τον ίδιο την οικογένεια γιατί δεν αντέχει άλλο. Αυτά είναι τα πρώτα κίνητρα που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σε θεραπεία. Με το ξεκίνημα της θεραπείας όμως, μέρος της δουλειάς μας τον πρώτο καιρό είναι να καλλιεργήσουμε τα λεγόμενα εσωτερικά κίνητρα. Να το θέλει για τον ίδιο. Αυτό ακριβώς παίρνει χρόνο. Όμως φύγαμε από σένα και να πάμε έτσι λίγο στο μάθημα. Εκείνο το μάθημα το οποίο σε σημάδεψε τελικά. Μια άλλη πρόταση που με σημάδεψε ήταν ότι ποτέ πριν στην επιστήμη δεν μάθαμε, δεν ξέραμε τόσα πολλά για τον εγκέφαλο από τον καιρό που ασχοληθήκαμε να μελετήσουμε τις ουσίες, τις παράνομες ουσίες. Και αυτό το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Με κέρδισε πάρα πολύ και τα μαθήματα και τότε η ειδικότητα. Και το ενδιαφέρον πάλι για μένα ήταν ερχόμενοι στην Κύπρο κατά πόσον η εμπειρία θα ήταν παρόμοια ή ίδια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι μιλούσαμε χρήστες ουσιών στην Κύπρο και ήταν ακριβώς η ίδια εικόνα, απλά σε άλλη γλώσσα. Δηλαδή το τι επιφέρει η εξάρτηση στον οργανισμό, τις συμπεριφορές, τον τρόπο σκέψης, τις αδυναμίες, το πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κάποιος μέσα από τις ουσίες, ήταν η ίδια εμπειρία που είχα στην Αμερική. Η Αγία Σκέπη ξεκίνησε ήμουν η πρώτη πρόσληψη. Ήρθα το καλοκαίρι του 1998. Και τον Μάιο του 1999 ανοίξαμε τις πόρτες μας. Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα. Προσλήφθηκε ο υπόλοιπος κόσμος και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με αρκετές αντεξότητες, κυρίως τη δυσπιστία του αν υπήρχε αναγκαιότητα, αν υπήρχε αυτός ο πληθυσμός. Και το μοντέλο θεραπευτικής κοινότητας, που είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο, άρχισε από την Αμερική και επεκτάθηκε τη δεκαετία του 80 στην Ευρώπη. Ένα μοντέλο το οποίο είναι αρκετά εναλλακτικό. Και όταν πρωτοποριακό για το 1999 για την Κύπρο. Για την Κύπρο, για την Κύπρο, ναι. Και είχατε αρχίσει τις εγκαταστάσεις που είσαστε σήμερα. Μάλιστα.
Η όλη η πρωτοβουλία ήταν της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, του τότε ηγούμενου της Μονής και νυν Μητροπολίτη Λεμεσού του Πάτερ Αθανάσιου, ο οποίος είχε επαφές με χρήστες στο μοναστήρι. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που έγινε. Μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα τα λεφτά από την προκήρυξη της πρωτοβουλίας αυτής. Χτίστηκε ένα κτίριο ωραιότατο μέσα στο δάσος του Μαχαιρά. Ένα κτίριο που στήχησε 1,1 εκατομμύριο λίρες τότε. Και ξεκινήσαμε πολύ δειλά τη λειτουργία. Η δική μου, ας πούμε, ανησυχία, αγωνία είναι κατά πόσον όντως υπήρχε ο πληθυσμός του μακροχρόνιου χρήστη ουσιών που χρειαζόταν κλειστό πρόγραμμα. Δηλαδή, μιλάμε για ουσίες όμως μόνο σε ναρκωτικά ή μιλάμε και για αλκοόλ ή λοιπόν, κτλ. Επειδή ουσίες πρέπει να καταλάβει ότι η τηλεθέατης που μας παρακολουθεί. Ναι. Λοιπόν, η θεραπευτική κοινότητα δέχεται χρήστες πολλών ουσιών. Και ο λόγος είναι γιατί η τελευταία 15 ετία έχει αλλάξει ακόμα και η ορολογία που χρησιμοποιούμε. Προ 15 ετίας και προ 20 ετίας οι άνθρωποι έκαναν χρήση μιας ουσίας. Ήταν χρήση κοκαίνης, ξέραμε ότι έκανε χρήση κοκαίνης. Όμως αυτό δεν ισχύει. Οι χρήστες κάνουν πολλές ουσίες, κάνουν ό,τι βρουν από τη στιγμή που εξαρτηθούν και μετά. Απλά όταν στη συνέντευξή μου που αξιολογείς, ρωτάς ποια είναι η πρώτη σου επιλογή. Λοιπόν, η θεραπευτική κοινότητα, ανά το παγκόσμιο αλλά και η δική μας, εξυπηρετούσε για πάρα πολλά χρόνια ενδοφλέβιους χρήστες ηρωίνης. Είναι ο χώρος θεραπείας των ηρωινομανών, να το βάλουμε έτσι. Όμως, τελευταία δεκαετία, λόγω διαφοροποίησης του εμπορίου, θα έλεγα, και όχι τίποτα άλλο, στην Κύπρο υπάρχουν δύο ουσίες που κυριαρχούν. Αυτή είναι η κοκαίνη και οι μεταφεταμίνες, ο crystal meth. Mm-hmm. Αυτές οι δύο ουσίες είναι οι ουσίες που εμείς συναντούμε, γιατί, επαναλαμβάνω, εμείς δουλεύουμε με μακροχρόνιους χρήστες, δηλαδή άτομα τα οποία πριν μας χτυπήσουν την πόρτα, είναι σε καθημερινή χρήση 10-15 χρόνια. Αυτοί, για αυτόν τον πληθυσμό υπάρχουν οι θεραπευτικές κοινότητες. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι μικρό χρονικό διάστημα χρήστης και ανήλικος, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί είναι όντως σοβαρότατο το πρόβλημα στην Κύπρο. Μπορεί να μην το βλέπουμε ή να μην το αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή το Instagram και το Facebook. Αλλά όντως υπάρχει, το συζητούσαμε και εκτός αέρα αυτό. Ένας χρήστης με λιγότερη χρήση ή που δεν είναι ακόμα εξαρτημένος, που κάνει μόνο κατάχρηση ή που είναι, συνήθως είναι αρκετά λειτουργικός, δηλαδή δεν θα αφήσει κάποιος τη δουλειά του για να κλειστεί σε ένα κλειστό πρόγραμμα. Οπότε την αναγκαιότητα του κλειστού προγράμματος την έχουν τα άτομα τα οποία τις λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν, αν μιλάς για έφηβο είναι εκτός σχολείου, έχουν ήδη αρκετά παραβατική συμπεριφορά για να μπορέσουν να συντηρήσουν την εξάρτησή τους, οπότε σε αυτόν το επίπεδο πια χρειάζεται το άτομο να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του και να μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στη δική μας περίπτωση 12 μήνες, στην κλειστή φάση του προγράμματος. Άσχετα στους 12 μήνες και να πούμε ότι βλέπουμε βίντεο αυτά που έχετε κάνει παραγωγή εσείς από τους χώρους της Αγίας Σκέπης, έτσι. Και οποιαδήποτε στιγμή διακόπτουμε για να το σχολιάσουμε φυσικά. Ωραία. 12 μήνες είναι το κατώτατο όριο? Ναι. Ναι. Δηλαδή αν κάποιος είναι καλύτερα να πούμε στους 3-4 μήνες, όντως είναι πολύ ωραίος ο τόπος, πραγματικά. Στο δικό μας πληθυσμό δεν συμβαίνει κάποιος να είναι καλύτερα στους 3-4 μήνες. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάποιος είναι στη χρήση ουσιών 10 χρόνια καθημερινά, θέλεις τουλάχιστον ένα χρόνο. Mm-hmm. Αν μας έχει σπάνια τύχη κάποιος να είναι έτοιμος στους 9-10 μήνες. Mm-hmm. Λιγότερο δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Είναι και πρωτόκολλο αυτό, ναι. Δηλαδή το 12 μήνες. Ναι, 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 ναι. Το έχετε εκεί απλά για να δουλεύετε καλύτερα στους και να υπάρχουν ενήλικες και αποτελέσματα. Έτσι. Γιατί θα δούμε τα αποτελέσματα της Αγίας Σκέπης σε λίγο. Οπότε μιλούμε για 12 μήνες κλειστού προγράμματος, ακολουθούν 6 μήνες κοινωνικής επανένταξης, όπου σταδιακά πάλι σε δικό μας χώρο, αλλά εντός της πόλης πια θα προσαρμοστεί σιγά σιγά το άτομο. Και με το πέρας των 18 αυτών μηνών υπάρχουν άλλοι 12 μήνες, το λεγόμενο follow-up, που είναι μια συντήρηση και παρακολούθηση αρκετά αραιή, για να βεβαιωθούμε ότι το άτομο έξω στην κοινωνία είναι πλέον πλήρης λειτουργικός. Αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα είναι από την Αγία Σκέπη στο Κυλάνι. Έτσι? Φιλάνι. Στο Φιλάνι, με συγχωρείτε. Ναι, στο Φιλάνι. Εδώ είναι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρίτους. Όχι. Όχι. Εκτός, οι πρώτοι 4 μήνες είναι, όπως λέμε, μήνες απομόνωσης. Καμία επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, τίποτα. ούτε Facebook, ούτε Instagram κτλ. Τίποτα απολύτως. Εκτός από τα άτομα, τα θεραπευόμενα μέλη, τα οποία είναι γονείς.
γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους, τότε επιτρέπουμε επισκέψεις παιδιών μετά τον πρώτο μήνα. Και αυτό δεν το κάνουμε για τους ενήλικες γονείς, το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τα μικρά παιδιά, τα οποία σίγουρα έχουν ανάγκη την επαφή με το γονιό. Και ιδιαίτερα τώρα που πλέον είναι καθαρό σε ένα πρόγραμμα. Οπότε επιτρέπουμε επισκέψεις μόνο στα παιδιά μετά τον πρώτο μήνα. Και μιλάμε και για άντρες και για γυναίκες. Μάλιστα. Εδώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το πρόγραμμα γυναικών που έχουμε. Μετά από αρκετούς αγώνες, το 2012, δημιουργήσαμε ξεχωριστή πτέρυγα γυναικών, όπου φιλοξενούμε γυναίκες για απεξάρτηση, έγκυες μητέρες και μητέρες με μικρά παιδιά. Έχουμε δηλαδή, είμαστε ένα από τα 4 προγράμματα σε όλη την Ευρώπη που έχουν χώρο να φιλοξενήσουν μητέρα με το παιδί της. Βιβλιογραφικά, έχει αποδειχτεί ότι αν καταφέρεις να κρατήσεις ένα μικρό παιδάκι μαζί με τη μητέρα του, εκτός από τα ωφέλη που έχει το παιδί που θα έμπαινε στο σύστημα κατά από άλλες συνθήκες, η μητέρα αντέχει πιο πολύ στη θεραπεία. Άρα είναι ένα μεγάλο κίνητρο το οποίο διατηρεί τη σύνδεση, βοηθά τη μητέρα να αποκτήσει αυτόν τον ρόλο της με πιο υγιούς τρόπους και έτσι μπορεί να απεξαρτηθεί και να μην αποχωριστεί το παιδί της σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Είναι και συγκλονιστικές οι ιστορίες. Βλέπουμε το κέντρο Εφήβων. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Το κέντρο Εφήβων. Έχω πάει και εδώ. Λειτουργήσε τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι επιχορηγημένο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Ήταν μια συζήτηση που συμμετείχε και η Αγία Σκέπη για αρκετών καιρών στη δημιουργία, στην αναγκαιότητα της δημιουργίας, όταν αρχίσαμε να είχαμε αιτήματα. Και σίγουρα δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα 17χρονο, ένα 16χρονο με ένα 40χρονο στο φυλάνι. Πρέπει να πω ότι είμαι στον χρόνο της απεξάρτησης 23 χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά έμπειρο. Το τι είδα στους έφηβους δεν περίμενα να το δω. Και τι εννοώ. Η δυσλειτουργία κάποιων παιδιών, κάποιων οικογενειών, η έντονη χρήση σε αυτές τις μικρές ηλικίες, εκτός σχολείου, με έντονη παραβατική συμπεριφορά, και συνέχεια επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά είναι με πόνο ψυχής που το λέω, ότι δεν έπρεπε να έχουμε αυτών των αριθμών μεμονωμένων περιστατικών. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι 13 με 19. 13 με 19. Υπάρχει ο πιο μικρός χρήστης είναι 13. Που θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Η πλειοψηφία είναι 16 με 18 που βλέπουμε. Αυτό είναι από οικογένειες οι οποίες έχουν κάποιο θέμα ή γενικά είναι από παρέες και από... Ξέρετε, είμαστε γονείς και τρέμουμε σε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, οι εξαρτήσεις, η χρήση παράνομων ουσιών είναι ένα κεφάλαιο το οποίο περιέχει πολλά στοιχεία. Μακάρι να ήταν ένας παράγοντας που το προκαλούσε, ώστε να τον εντοπίζαμε και να τον φεύγαμε. Δεν είναι ένας παράγοντας. Είναι πολλοί παράγοντες, τέλος πάντων, που συμβάλλουν και συνδράμουν στο να δημιουργηθεί η κατάχρηση και η εξάρτηση. Ο πρώτος παράγοντας όμως και ο πιο σημαντικός, και αν έχουμε κάτι να δώσουμε στα παιδιά μας, είναι η υγιή ψυχική υγεία. Δηλαδή τα παιδιά μας να μπορούν να μεγαλώνουν σε έναν τέτοιο περιβάλλον που να αναπτύσσονται συναισθηματικά σωστά. Και τι σημαίνει να πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι περνούν, τι ζουν, τις δυσκολίες τους, πώς νιώθουν. Να υπάρχει σεβασμός απέναντι στο συναίσθημα και στήριξη. Ξέρετε, πολλές φορές όμως τα παιδιά, ειδικά οι έφηβοι, κλείνονται σε ένα δωμάτιο, ένα κινητό ή ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό, να μην ονοματίσω, και περνούν πάρα πολλές ώρες και με τους φίλους τους και λες καλύτερα να είναι στο δωμάτιο κλειδωμένος παρά να είναι έξω και να μην ξέρουμε που είναι. Ναι. Και βοήθησε και λίγο το lockdown, ειδικά για κάποιους γονείς. Έτσι τους ένιωθαν ότι και στις 9 πρέπει να είσαι σπίτι. Ευχής έργο για κάποιους γονείς. Ναι. Γελάτε, απλά είναι ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα. Όμως, να πω εδώ ότι αν προσπαθήσουμε στην εφηβεία να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα, είναι αργά. Η σχέση χτίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Οπότε, αν είμαστε από τα πρώτα χρόνια και ξεκινήσουμε τους κανόνες στην εφηβεία, είναι πάρα πολύ αργά. Ξεφεύγουν όμως τα παιδιά στην εφηβεία γενικά. Ξεφεύγουν. Όσο πιο γερές και υγιείς βάσεις έχουν, τόσο πιο εύκολα επανέρχονται. Τόσο πιο εύκολα δέχονται τη στήριξη, τόσο πιο εύκολα συνεργάζονται προς αυτήν. Κανένα παιδί δεν θέλει να υποφέρει. Τα παιδιά που είναι στη χρήση ουσιών στην εφηβεία είναι γιατί υποφέρουν. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ο πειραματισμός δεν οδηγεί στην εξάρτηση.
αν κάποιος δοκιμάσει κάτι, δεν είναι καταδικαστέο ότι είναι ο λόγος που θα μείνει εκεί. Είναι η συστηματική χρήση των ουσιών που κάνει τα παιδιά δυσλειτουργικά. Η συστηματική χρήση αποσκοπεί στην ανακούφιση του συναισθηματικού πόνου. Μαθησιακές δυσκολίες. Τεράστιο κεφάλαιο στα παιδιά και τεράστιο κεφάλαιο εντός του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αν τα παιδιά δεν υποστηριχτούν. Βαθμοθυρικό το σύστημα. Θέλουμε το βαθμό. Και με μικρά μόρια δεν περνάμε στο πανεπιστήμιο, δεν περνάμε την τάξη, δεν πήραμε 20, δεν περάσαμε ανεξεταστέοι κτλ. Κακό. Πολύ κακό το σύστημα. Δυστυχώς το σύστημα μας αποκλεί αντί να συμπεριλαμβάνει. Ο περιθωρισμός, ο αποκλεισμός αυτών των παιδιών οπωσδήποτε έχει ένα συστηματικό κόστος. Και εκεί που πολλές φορές για διάφορους λόγους η οικογένεια δεν μπορεί να υποστηρίξει και να στηρίξει, είναι εκεί που αρχίζουμε τότε να έχουμε σοβαρά θέματα είτε συμπεριφοράς είτε προσπάθειας του έφηβου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, τις συναισθηματικές. Σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα που υπάρχει στις μέρες μας, που δυστυχώς είναι μεγάλη, και η πρόσβαση των παιδιών στις παράνομες ουσίες έχει μεγαλώσει, ο συνδυασμός είναι καταστροφικός. Καταστροφικός όμως, αλλά από τη μια πλευρά του νομίσματος υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν έτσι, αλλά το καταλήγω δεν θα το χρησιμοποιήσω ως λέξη, μπαίνουν στο θετικό μέρος της διαδικασίας και γίνονται άνθρωποι που βοηθούν τον συνάνθρωπό τους. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουν από χρήστες και να πάνε να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Θα πάμε να δούμε γενικά και τον τρόπο με τον οποίο σε αυτούς τους έφηβους ή μάλλον να πάμε στο Γιώργο του Σοφρονίου πρώτα. Είναι ο υπεύθυνος του Αγροκτήματος Βιολογικών της Αγίας Σκέπης, τον οποίο έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Κάνετε πολύ ωραία πράγματα εκεί στην Αγία Σκέπη. Μας τα λέει εδώ η Τίνα η Παύλου. Βιολογικά τα πράγματα τα οποία βρίσκουμε παντού και τα αγοράζουμε. Εγώ της είπα ότι είμαι πολύ καλός πελάτης σας εδώ και χρόνια. Λοιπόν, πέστε μας έτσι λίγο για αυτή την κυρία που έχουμε εδώ δίπλα μας. Η μαστόρισσα, έτσι την φωνάζουμε εμείς. Και να πούμε τάκη. Ότι, και αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι βλέπουμε και πλάνα από τις βιολογικές καλλιέργειες τις οποίες κάνετε. Αυγά βλέπουμε εδώ και πολλά πολλά άλλα. Παρακαλώ. Εγώ να πω δύο λόγια για την κυρία Τίνα. Θυμάμαι όταν είχα έρθει στην κοινότητα, όταν ήμουν ακόμα στην ομάδα ΓΑΜΜΑ, στην ομάδα η οποία αρχίζει τα πρωτοσφυγήματα, είχα την τύχη να είναι μαζί μας στις πρώτες ομάδες, μαζί με την θεραπεύτρια που είχαμε εκείνη τον καιρό. Θυμάμαι μια φορά που είχα πει ότι ήθελα να φύγω, γιατί ήθελα να πάρω την κοπέλα μου. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι? Του λέω, 43. Μου λέει, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορεί να φύγεις. Ήταν αρκετό για να με προβληματίσει και να δω ότι δεν είχα περιθώριο άλλο, ας πούμε, για να πάω πίσω στη χρήση. Έπρεπε να μείνω να κάνω κάτι για μένα, όπως και έγινε. Άρα, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, επειδή εμείς ξέρουμε την ιστορία σου, μπήκες στην Αγία Σκέπη ως χρήστης ουσιών, έτσι. Έκανες το πρόγραμμα αυτό. Είμαι χρήστης σκληρών ναρκωτικών για περίπου 20 χρόνια, 21 χρόνια. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είχα πλέον καταρρεύσει τα πάντα. Ήμουν σε μια φάση που βρέθηκα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο να κάνω χρήση μέρες ολόκληρες, περνούσαν τα χρόνια. Άρα αποφάσισε εσύ στα 43, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι μας είπες στην ηλικία, να ζητήσεις βοήθεια και βρήκες στο δρόμο σου την Τίνα εδώ. Για να με ειλικρινήσω, ο λόγος που αποτάθηκα στην Αγία Σκέπη ήταν, ο κύριος λόγος ήταν γιατί μου είπε η κοπέλα μου ότι φεύγει, ότι δεν με θέλει άλλο στη ζωή της και έπρεπε να βρω έναν τρόπο για να τη φέρω πίσω. Μάλιστα. Γιατί ήταν κάτι που είχα στη ζωή μου κατά τη διάρκεια της χρήσης, που το αγαπούσα, που την ήθελα κοντά μου. Ήταν το μαξιλάρι μου.
Έτσι αναγκάστηκα να βρω κάτι για να την πείσω να μείνει, να μείνει κοντά. Μάλιστα. Είχα κατά διαστήματα την ανάγκη να κόψω. Ήταν όμως αδύνατο γιατί χωρίς βοήθεια είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Έξι ημερώνει άλλη μέρα, ξαναπίνεις. Υπάρχουν στιγμές που λες δεν θέλω να ξαναπιώ, αλλά πάλι ξαναπίνεις. Έτσι με την ευκαιρία που τέλος πάντων ήθελα να δείξω στην κοπέλα μου ότι θέλω να κάνω κάτι για μένα τέλος πάντων. Αποτέθηκα στην Αγία Σκέπη, έκανα την πρώτη συνάντηση κάτω στο σταθμό. Μίλησα με την Μαρία Νισουαλή. Η πρώτη συνάντηση μπράβο ότι με κέρδισε. Νιώσα έτσι μια κατανόηση από κάποιον άνθρωπο, μέσα στη μαυρίλα την οποία ζούσα. Συνέχιζα να βγαίνω στο σταθμό. Κάποιες φορές πήγαινα λεωμένος και έκανα χρήση την προηγούμενη νύχτα. Αλλά συνέχιζα να πηγαίνω, που μια μέρα τελικά τα κατάφερα, έμεινα καθαρός και ήρθα βάλω στο Μιλάνι. Λοιπόν, τώρα όμως έφυγες από όλα αυτά με τη βοήθεια της Αγίας Σκέπης και της Τίνας και της ομάδας της εκεί και είσαι υπεύθυνος του αγροκτήματος των βιολογικών. Δηλαδή, μπήκες στη διαδικασία να βοηθήσεις την κοινότητα που σου άλλαξε τη ζωή. Σίγουρα, ήταν μεγάλη χαρά για μένα όταν... Βασικά όταν τελειώσα το πρόγραμμα πήγα κάτω στην επανένταξη, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από έναν καθηγητή και μου είπε ότι υπάρχει θέση για το αγρόκτημα, αν θέλω ας πούμε να έρθω πάνω δουλειά, με μεγάλη χαρά δέχτηκα, ήταν έτσι μεγάλη τιμή για μένα να έρθω πίσω να δουλέψω στον χώρο από τον οποίο έπιασα τόση βοήθεια και τόση αγάπη. Εγώ θα το κρατήσω. Βοήθεια ναι, και αγάπη. Είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό. Καλωρίες, είναι αγάπη, βοήθεια. Μάλιστα. Τίνα, τι θα του πούμε του Γιώργου. Τι θα του πούμε, να συνεχίσει δυνατός, όπως πάντα. Ο Γιώργος ήταν πάντα συνεργάσιμος. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάρει απόφαση. Όσον και αν δυσκολεύτηκε στις αρχές, την απόφαση να αλλάξει η ζωή του την πήρε. Και έκτοτε εφαρμόζει την αλλαγή που ο ίδιος έφερε στον εαυτό του. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει να πάρει. Έτσι, να φροντίζει τον εαυτό του να είναι καλά ο ίδιος και να συνεχίζει. Είναι μεγάλο δώρο για καινούργια άτομα που αγωνίζονται είτε να μείνουν στο πρόγραμμα, είτε να κάνουν τις αλλαγές που χρειάζονται, να έχουν παράδειγμα κάποιον όπως τον Γιώργο. Γιατί είναι ζωντανό παράδειγμα. Δεν είναι θεωρία πια. Ακριβώς. Δεν είναι. Έρχεται κάποιος και τελειώνει το πρόγραμμα και δουλεύει αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων. Είναι παραδείγματα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Κάθε καλό, κάθε επιτυχία και πάντα να πούμε... Πάντα καθαρός. Πάντα καθαρός, ακριβώς. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τίνα, θα μου επιτρέψεις να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας προσωπικότητες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital. Την κυρία Τίνα Παύλου, κλινική διευθύντρια θεραπευτικού προγράμματος Αγίας Σκέπης, έχουμε φιλοξενούμενη απόψε και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Είδατε στην αρχή που είπαμε έργο, αυτό το έργο είδαμε πριν από το διάλειμμα και θα το δούμε και στην συνέχεια. Λέγαμε για τους ανήλικους. Λέγαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι ίσως και από τις οικογένειες τους δεν έχουν στήριξη και έγινε αυτό το κέντρο στην Λευκωσία. Έτσι. Είναι εκεί. Κάνουν πολλά πράγματα. Εκεί έχουν ένα πολύ ωραίο χώρο. Το έχω επισκεφθεί. Υπάρχει και πισίνα εκεί. Μπορούμε να δούμε έτσι λίγα πλάνα από αυτά που βλέπαμε και προηγουμένως δηλαδή. Εκεί τι κάνουν. Ποια είναι η διαδικασία η οποία τηρούν. Το πρόγραμμα ανήλικων είναι αρκετά διαφορετικό. Αυτό για να ενημερώσω το σκηνοθέτη, αυτό είναι η Αγία Σκέμπη. Πάμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι το βίντεο για τους ανήλικους. Μάλιστα, αυτό. Εδώ, ναι. Το πρόγραμμα ωραία ανήλικων... πράγματα κάνουν. Απαντήθηκε από το βίντεο, μάλιστα. Διαφοροποιείται αρκετά από το πρόγραμμα ανήλικων για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν αποκόπτονται από την οικογένεια οι ανήλικοι. Διατηρούν επαφή από την αρχή. Δηλαδή, Σαββατοκυρίακα θα δουν τους δικούς τους. Θα βγουν έξω. Θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες
εκτός προγράμματος από την αρχή. Θα παίξουν ποδόσφαιρο στην κοινότητα, θα πάνε σινεμά, θα πάνε καφετέρια, θα πάνε για μπιλιάρδο. Είναι στο χώρο όμως. Όχι. Έξω. Και έξω, με συνοδεία. Ναι, συνοδεία δική μας. Αυτό θα ρωτούσα. Ναι, με συνοδεία. Ναι, πάντοτε. Ναι. Αυτό είναι το ένα διαφορετικό. Θες να πεις, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, αυτοί οι έμποροι ναρκωτικών τέλος πάντων, οι οποίοι τους πλησιάζουν. Όχι. Όχι. Ξέρετε, ακούμε διάφορα. Ναι. Ο έμπορος ναρκωτικών, ως τίτλος, είναι κάποιος που ο χρήστης θα τον ψάξει. Δεν έρχεται από μόνος. Όχι. Όχι. Επίσης, διαφορετική εντύπωση είχα εγώ, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Τα ναρκωτικά τα βρίσκουν από τους συνομήλικους τους. Ναι. Οπότε, σε εισαγωγικά και πάλι, ο έμπορας είναι κάποιος άλλος συμμαθητής ή φίλος, ο οποίος κάνει χρήση. Mm-hmm. Οπότε, αν οι ίδιοι δεν ψάξουν, δεν θα βρουν. Mm-hmm. Έτσι, οι επαφές τους με το έξω, που είναι καθημερινές σχεδόν, είναι με συνοδεία του προγράμματος. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα διαφορετικό, όπως είπα πριν. Το δεύτερο διαφορετικό είναι ότι ένας από τους μεγάλους, αν όχι ο πρώτος στόχος αυτών των παιδιών, εμάς δηλαδή, σίγουρα να μείνουν μακριά από ουσίες, mm-hmm. αλλά να ξαναμπούν στην εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να έχουμε ανήλικα παιδιά εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Με τι δεξιότητες θα προχωρήσουμε τα συζητήματα. Τι κάνουν, γιατί μιλάμε για 13 ετών. Mm-hmm. Οπότε, 13 ετών είναι πρώτη γυμνασίου. Έτσι. Καταφέραμε εντός αυτών των 2 χρόνων να είναι όλοι σε κάποιο είδους εκπαίδευση. Δηλαδή, εσπερινό σχολείο, κατοίκον μάθηση μέσω του Υπουργείου. Έρχονται κοντά μας mm-hmm. εκεί. Σύστημα μαθητείας. Κάποια άτομα, 2 συγκεκριμένα περιστατικά τα τελευταία 2 χρόνια που είχαν ολοκληρώσει το σχολείο, προχώρησαν ο ένας με εκπαίδευση συγκεκριμένη και ο άλλος πανεπιστήμιο. Είναι φοιτητής σήμερα. Mm-hmm. Οπότε, ανάλογα με το που είναι ο καθένας, τους επανεντάσσουμε πίσω σε κάποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λόγω ηλικίας. Και μετά, για την υπόλοιπη τους μέρα, είναι απασχολημένοι με δραστηριότητες εντός του χώρου, που είναι γυμναστική, μουσική, τέχνες, ποδηλασία. Κολύμπη, γιατί δεν έχει μια πισίνα. Κολύμπη, γιατί έχουμε, ναι, έχουμε μια εσωτερική πισίνα. Πισίνα, ναι. Ναι. Συν οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και οι θεραπευτικές ομάδες, που είναι και αυτές σε καθημερινή βάση για στήριξη, συναγία σκέπη και στους έφηβους και στους ενήλικες. Είναι ένα κοινοβιακό μοντέλο το οποίο προσφέρει εναλλακτική οικογένεια. Οπότε λειτουργούν πολύ σαν οικογένεια. Οι ίδιοι θα καθαρίσουν τα δωμάτια τους, οι ίδιοι θα μαγειρέψουν για το φαγητό τους, θα φροντίσουν τον χώρο τους και τον εαυτό τους, σαν μια οικογένεια. Εναλλακτική μεν, αλλά οικογένεια. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να ξαναποκτήσουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη και πολλές φορές και νέες αξίες. Είτε που δεν υπήρχαν ή που καταρρίφθηκαν εντός της χρήσης. Σε αυτήν την οικογένεια και το προσωπικό είναι μέρος της. Ανάφερε πριν ο Γιώργος τη λέξη αγάπη, μεγάλη λέξη αυτή, αλλά εάν ο άνθρωπος δεν τη νιώσει στον χώρο που ζει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε δεν περιμένουμε να έχουμε οποιαδήποτε αλλαγή. Πρέπει να τη δεχτεί όμως. Πρέπει να τη δεχτεί αφού χτίσει εμπιστοσύνη. Ναι, σωστά. Πρώτα έρχεται η εμπιστοσύνη, η οποία παίρνει χρόνο να χτιστεί, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την εμπιστοσύνη ακόμα και στο πιο στενό τους περιβάλλον, για διάφορους λόγους. Μετά, έξω στο δρόμο. Γιατί τους απέρριψε το περιβάλλον, το κυπριακό περιβάλλον, το οποίο έλεγε ότι εσύ κάνεις χρήση, δεν είσαι καλός, φύγε. Αυτό ήρθε κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Και αυτό ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ίσως φορές να το νομίζουν αυτό το πράγμα. Το νομίζουν είναι σχετικό, γιατί το εκπαιδευτικό περιβάλλον σίγουρα προέρχεται τα παιδιά τα οποία είτε έχουν μια παραβατική συμπεριφορά, είτε μπαίνουν στη χρήση. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη απόρριψη εκεί. Εκ των υστέρων μετά στις δουλειές. Υπάρχει πολλή προκατάληψη ακόμα. Όμως, σαν πρώην χρήστες πια, με νέους τρόπους αντιμετώπισης, έχουμε πολλούς εργοδότες που ζητούν ξανά και ξανά να προσλάβουν άτομα που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, γιατί τα στοιχεία πλέον που έχουν αποκτήσει είναι στοιχεία τα οποία η ειλικρίνεια, η καλή επικοινωνία, mm-hmm. ο σεβασμός, η συνέπεια στα ωράρια, αυτά είναι στοιχεία τα οποία ο κάθε ένας χρειάζεται και απαιτεί ο κάθε εργοδότης να έχει ένας εργοδοτούμενος. Αυτά είναι αξίες που αποκτιούνται μέσα στο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό αυτά. Υπάρχουν όμως και κάποια περιστατικά τα οποία δεν ακολουθούν. Δηλαδή, ο Γιώργος Πολιών μας είπε, θέλω να φύγω. Και θα μπορούσε κάποιος να του πει, όχι, μείνε, κτλ. Και του λέει, εκεί είναι η πόρτα, φύγε.
Είναι αυτό που λέμε reverse psychology. Ναι. Δεν μπορώ να το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι ναι. αντίστροφη ψυχολογία. Ναι. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Θα φύγεις. Θα σου υποδείξω σε αυτήν την διαδικασία, βέβαια, να σου ξαναθυμίσω από πού ήρθες, mm-hmm. πώς είναι έξω ο κόσμος που σε περιμένει και πώς θα είναι ο κόσμος έξω αν μείνεις. Αλλά σέβομαι την ελευθερία σου να επιλέξεις ακόμα και μια καταστροφική επιλογή. Mm-hmm. Οφείλω να σεβαστώ την ελευθερία σου, γιατί είναι δική σου επιλογή να κάνεις θεραπεία και αυτό είναι μια αξία που δίνεται από την πρώτη μέρα. Είμαστε εδώ για σένα, αν το επιλέγεις εσύ όμως. Ποτέ καταναγκαστικά και ποτέ παρόλων που ένας μεγάλος αριθμός είναι εκεί με δικαστικό ένταλμα. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό είναι συνέπεια μιας παραβατικής πράξης. Mm-hmm. Έχεις την ελευθερία να επιστρέψεις στο δικαστήριο και ίσως να καταδικαστείς σε φυλάκιση. Και αυτή είναι μια επιλογή για κάποιον. Όμως, είναι πολύ σημαντικό η ελευθερία, η πόρτα είναι ανοιχτή να φύγεις αν θέλεις να επιλέξεις την παλιά σου ζωή. Μάλιστα. Είναι πολύ συγκλονιστικά και μιλάτε έτσι με πολύ ηρεμία. Φαντάζομαι εσείς όλα αυτά τα βιώνετε και σε εικόνες, ναι. όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρατε. Θα πάμε εκεί όμως σε ακόμη ένα παιδί, το Στέγιο τον Κορονίδη, τον οποίο έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Στέγιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, μας ακούς? Είναι από τη θεραπευτική κοινότητα εφήβων της Αγίας Σκέπης και τώρα είναι φοιτητής κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στέγιο, μας ακούς? Πρέπει να μας ακούει τώρα ο Στέγιος. Νομίζω θα ήταν καλά. Εμείς δεν σε ακούμε, σε βλέπουμε όμως. Αν θέλεις να ανοίξεις το μικρόφωνο σου, το μικρόφωνο πάνω στον υπολογιστή, μήπως είναι κλειστό το μικρόφωνο. Τώρα είναι τέλεια. Μάλιστα. Μείνε εκεί. Πολύ καλά. Στέγιο, καλησπέρα. Έχουμε εδώ κοντά μας την Τίνα την Παύλου. Την ξέρεις φυσικά. Λοιπόν, έχουμε την Τίνα την Παύλου μαζί μας αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή εδώ στην εκπομπή. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο για την Τίνα που ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε ξανά, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τη σύνδεση. Ξέρεις, η τεχνολογία, παρόλο που βοήθησε πάρα πολύ τη ζωή μας εν μέσω κορονοϊού, πολλές φορές, επειδή όλοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία, κάπου να μας προδίδει κτλ. Άρα, ο Στέγιος εδώ είναι μάλλον στη θεραπευτική κοινότητα εφήβων, σε Αγία Σκέπης, είναι τι κάνει εκεί. Στο ρόλο καθοδηγητή. Μάλιστα. Καθοδηγητής έχει την εποπτεία του προγράμματος στις ώρες της υπηρεσίας του να βεβαιώνεται ότι όλα κυλούν ομαλά και να υποστηρίζει τις διάφορες εργασίες που βρίσκονται οι έφηβοι στη συγκεκριμένη περίπτωση στη διάρκεια του πρωινού. Ο κάθε έφηβος έχει μια υπευθυνότητα και ο Στέλιος βεβαιώνεται ότι είναι στην ώρα του, στην υπευθυνότητά του, την ευθύνη του μαγειρέματος, του συντήρησης του χώρου. Επίσης, ο Στέλιος συμμετέχει σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες. Υπάρχει μια θεματολογία που καλύπτουμε σε αυτές τις ομάδες. Και στα πλαίσια της φοίτησης του στην κοινωνική εργασία, συμμετέχει σε διάφορες ομάδες. Να μας τα πει και ο ίδιος. Νομίζω. Τον έχουμε μέσω Skype. Στέλιο, καλησπέρα και πάλι. Νομίζω η τεχνολογία θα μας βοηθήσει αυτή τη φορά, έτσι. Καλησπέρα, ναι, πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Ξέρεις, είπαμε, η τεχνολογία όλη τη χρησιμοποιούμε, πολλές φορές μας προδίδει όμως. Λοιπόν, είσαι στη θεραπευτική κοινότητα των εφήβων της Αγίας Σκέπης. Θα μας πεις λίγο για το τι ακριβώς κάνεις εκεί, παρόλο που μας τα είπε και λίγο η Τίνα η Παύλου, αλλά και για αυτόν τον άνθρωπο που ονομάζεται Τίνα Παύλου. Πώς τη γνώρισες εσύ, αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι την Τίνα τη γνώρισα μέσω του προγράμματος. Προδεκαετίας, όταν εντάχθηκα στο πρόγραμμα, ήταν η διευθύντρια. Μάλιστα. Άρα και εσύ ως έφηβος εντάχθηκες στο πρόγραμμα? Όχι ως έφηβος, ήμουν 31. Μάλιστα, okay. Άρα μπήκες στη διαδικασία να ζητήσεις και εσύ, όπως και ο Γιώργος, βοήθεια. Μάλιστα. Άρα ήσουν και εσύ χρήστης. Ναι. Μάλιστα. Και εγώ μέσα στη χρήση είχα πολλά προβλήματα. Σε κάποια φάση ζητήσαν οι γονείς μου, η μητέρα μου ζητήσε βοήθεια. Το πρόγραμμα γονέων της Αγίας Σκέπης. Σιγά σιγά κατάφερα να εντεταχθώ και εγώ στο πρόγραμμα.
και από τότε είμαι στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Εδώ όμως είσαι σε μια διαφορετική ιδιότητα πλέον. Βοηθήθηκες από το πρόγραμμα αυτό, από την Τίνα και την ομάδα της και την Αγία Σκέπη, και τώρα μπαίνεις στη διαδικασία να βοηθήσεις και εσύ άλλο κόσμο, το οποίο είναι σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι ένα θέμα που πολύ γνωρίζουμε, ότι πλέον τα ναρκωτικά ξεφύγαν. Ένα, ούτε όπως ήταν πριν 10 χρόνια, ούτε όπως ήταν πριν 20. Νομίζω πάρα πολλά σπίτια πλέον έχουν πρόβλημα με τις ουσίες, με τα ναρκωτικά. Ανοίξαμε πριν 2 χρόνια το πρόγραμμα των εφήβων. Από την πρώτη μέρα ήμασταν εκεί. Τι ακριβώς κάνεις στην καθημερινότητα μαζί με τα παιδιά εκεί? Προσπαθούμε να τηρούμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε δομημένο. Με τι ασχολείστε όλη μέρα, ας πούμε? Το πρόγραμμα των παιδιών περιέχει γυμναστική, μαγειρική, κυπουρική, μουσική, τέχνη. Αν έχουμε άτομα τα οποία κάνουν μαθήματα, κάνουν τα μαθήματα τους, ακολουθούν το σχολείο τους. Εγώ βρίσκομαι παραπάνω για να, πώς να το πω, για να τους βοηθάς, να είναι εκεί, να είσαι δίπλα τους, γιατί ξέρεις... Να βοηθώ τη ροή του προγράμματος. Είναι σημαντικό το ότι πέρασες από αυτό το Γολγοθά, να πούμε, τους νιώθεις περισσότερο, τους καταλαβαίνεις περισσότερο. Εντάξει, πέρασα τα στάδια, μπορώ να βιώσω πώς νιώθουν. Απλώς επειδή το πρόγραμμα αποτελείται από επαγγελματίες που δεν τσέμπος μπορούν να καταλάβει κάποιος πώς νιώθει το άτομο. Μάλιστα. Για την Τίνα εδώ, τι θα μας έλεγες? Για την Τίνα τι? Τι θέλεις να μας πεις? Τι θέλεις? Σε ακούει τώρα. Σε βλέπει και χαμογελάει. Και χαμογελάει. Νομίζω μιλούν τα έργα της. Δεν έχω κάτι να πω εγώ. Μάλιστα. Εγώ έμαθα πάρα πολύ από την Τίνα, μαθαίνω ακόμα. Κάνουμε δύο βοηθίες κάθε εβδομάδα. Παίρνουμε καθοδήγηση. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Στέλιο, σε ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Θέλεις να του πεις κάτι? Ο Στέλιος, πρέπει να το εκφράζει σε λόγια τόσο πολύ, είναι από τους σπάνιους ανθρώπους ο οποίος νοιάζεται για τους έφηβους σαν να είναι πατέρας τους. Και είναι κέραιο αυτού του είδους το νιάξιμο στην προκειμένη περίπτωση, που ουσιαστικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά. Οπότε εκτός από, εκτός από καθοδηγητής, είναι ο άνθρωπος που μπαίνει σε εκείνον τον ρόλο, τον πατρικό, τον υποστηρικτικό, να κατανοήσει και να στηρίξει, διότι ο Στέλιος έχει και τεράστια αποθέματα υπομονής. Τον χαρακτηρίζει η υπομονή. Μεγάλη του. Αρτή υπομονή στις μέρες μας. Έτσι. Μπράβο Στέλιο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συγκινήθηκε όλα. Λοιπόν, είναι όλα αυτά προσφέρονται με κάποιο κόστος? Όχι, η θεραπεία στην Αγία Σκέπη είναι εντελώς δωρεάν για οποιονδήποτε θέλει. Ήταν πάντα από την αρχή η οδηγία του Προέδρου Συμβουλίου, του Πατέρα Αθανάσιο, να μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση σε δωρεάν θεραπεία. Οπότε, αν υπάρχει ο σύνδεσμος φίλων Αγίας Σκέπης, ο οποίος κάνει ένα τεράστιο έργο να μαζευτούν τα έξοδα της Αγίας Σκέπης, υπάρχει κρατική χορηγία από το κράτος. Υπάρχει αγορά υπηρεσιών από το κράτος. Το κέντρο εφήβων, όπως είπα πριν, είναι επιχορηγημένο εξ ολοκλήρου από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Και τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία είναι ένας τρόπος πλέον το ευρύ κοινό να στηρίξει την προσπάθειά μας. Αυτό θα έλεγα, γιατί όταν συζητούσαμε για να κάνουμε την παραγωγή αυτής της εκπομπής και το είχα συζητήσει έτσι με την παραγωγή, ωραία, πού βρίσκουν τα λεφτά? Υπάρχει πολλοί κόσμος πλέον από τα 4 άτομα που ξεκινήσατε το 99,
είμαι σίγουρος ότι σήμερα δυστυχώς έχετε πολλή δουλειά, να ναι, το πω έτσι. Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε γεμίσει εντελώς όλα τα κρεβάτια. Κοιτάξτε να δείτε, η Αγία Σκέπη. Δεν θα μπορούσατε να δεχτείτε άλλους να βοηθήσετε άλλους. Ναι, για πρώτη φορά, πριν μερικούς μήνες. Η Αγία Σκέπη όμως υπάρχει το εξής οξύμορο. 23 χρόνια που είμαι εκεί, ποτέ δεν είχαμε αρκετά λεφτά για πέραν των 3 μηνών. Ποτέ. Στα δύσκολα χρόνια, μιλώ για το 2016-2017, που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορούσε πλέον να μας στηρίζει όπως μας στήριζε στο παρελθόν, ζούσαμε μήνα με μήνα. Για πρώτη φορά το 2017 μπήκαμε σε στάση πληρωμών προσωπικού. Πάντοτε, με κάποιον τρόπο, προσωπική άποψη πάντα, η Παναγία φρόντιζε να υπάρχουμε. Ναι. Και υπάρχουμε μέχρι σήμερα. Με συγκινήσατε και εμένα, γιατί είναι όντως τόσο σημαντικό το έργο το οποίο κάνετε, το οποίο είμαι σίγουρος ότι τα χρήματα που χρειάζονται για αυτή την αγάπη, που λέγαμε, αυτή τη βοήθεια, θα τα βρίσκετε. Ένα μήνυμα εγώ, κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε έτσι προς τον κόσμο, ο οποίος μας παρακολουθεί, ο οποίος έχει κάποιον, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Έχει κάποιον ο οποίος μπορεί να μην θέλει ο ίδιος. Το πρόβλημα είναι σε κάθε σπίτι τελικά. Ναι. Δυστυχώς η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση από την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά το πρόβλημα ουσιών. Εκείνο που λέω εγώ είναι αναγνωρίζοντας ότι οι οικογένειες των ατόμων που είναι στη χρήση ζουν ένα φοβερό γολγοθά. Και το γολγοθά το ζουν πριν το άτομο να μπει για θεραπεία. Εκεί είναι τα δύσκολα τους συνήθως. Παροτρύνω πάντα τον κόσμο να ζητά βοήθεια, έστω και αν το παιδί τους αρνείται να την πάρει, να ζητούν η ίδια βοήθεια και σιγά σιγά, είτε μέσα από το πρόγραμμα οικογένειας, είτε μέσα από το συμβουλευτικό σταθμό το δικό μας, να καθοδηγηθούν τα βήματα κάποιου να οδηγηθεί στη θεραπεία. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι η εξάρτηση είναι μια υποτροπιάζουσα ασθένεια. Αυτό καθορίζει και ο ιατρικός κόσμος. Δεν πρέπει όμως ποτέ ο άνθρωπος να χάνει την ελπίδα του για καλύτερες μέρες. Πλέον 23 χρόνια μετά ζούμε και αναπνέουμε τα ζωντανά παραδείγματα της απεξάρτησης. Τα είδαμε σήμερα. Και δύο μεγάλες μορφές ανθρώπων οι οποίοι δούλεψατε μαζί τους μάλλον και τώρα είναι εκεί να σας βοηθήσουν. Έτσι. Είμαστε περίπου 40 άτομα προσωπικό. 18 από τους 40 είναι αποφύτη μας, όπως ήταν ο Γιώργος και ο Στέλιος. Οπότε δεν πρέπει ποτέ ο άνθρωπος, ανεξαρτήτου δυσκολιών, και αναγνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες καμιά φορά φαίνονται πέραν του ανθρωπίνου δυνατού, δεν πρέπει ποτέ να χάνει την ελπίδα του. Υπάρχει πάντα ελπίδα για καλύτερες μέρες, υπάρχει πάντα ελπίδα ο άνθρωπος, όσο χαμηλά και αν έπεσε, να ξανασηκωθεί. Θα κλείσουμε αυτό. Θα κλείσουμε αυτό και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ. Να συνεχίσετε το έργο σας και εμείς είμαστε εδώ. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το βοηθήσουμε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ σας κυρίες και κύριοι. Ήταν η κυρία Τίνα Παύλου από την Αγία Σκέπη. Θεάρεστο όντως έργο. Καλό βράδυ να έχετε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.